Νεότερα όσον αφορά τα αποτελέσματα. Ευτυχίας, ακούμε. Νικόλα, οι εταιρείες δημοσκοπήσεων δίνουν συνεχώς διαφορετικά exit poll, γιατί καθώς όπως είπαμε οι κάλπες κλείνουν επισήμως στις 9, τότε θα έχουμε και τα επίσημα αποτελέσματα πια. Νεότερο exit poll λοιπόν δίνει στον Μακρόν 24,25%, στην Μαρί Λεπέν 22%, στον Φιγιόν 20,5% και στον Μελανσόν 18%. Τώρα σε ό,τι αφορά στην αποχή, σύμφωνα τουλάχιστον με την Ipsos, αυτή ανέρχεται στο 23%. Άλλες εταιρείες δημοσκοπήσεων όμως δίνουν το ποσοστό της αποχής μεταξύ 19% και 22%. Αξίζει να πούμε ότι κατά την προηγούμενη προεδρική αναμέτρηση πρώτου γύρου το 2012 η αποχή ήταν στο 19,66%. Αυτή η εκλογική αναμέτρηση είναι ιδιαίτερη, Νικόλα, και αυτό το είδατε και προηγουμένως με τον προσκεκλημένο μας. Γι' αυτό τον λόγο έχουμε και περισσότερα από 400 συνεργεία από ολόκληρο τον κόσμο να βρίσκονται στην Γαλλία για να καλύψουν αυτές τις πραγματικά κρίσιμες εκλογές. Τώρα, αξίζει βεβαίως να αναφέρουμε ακόμη για τον Ολάντ, ότι είναι ο πρώτος πρόεδρος στην ιστορία της Γαλλίας που δεν επιδιώκει επανεκλογή στο αξίωμα. Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευτυχία, επομένως, από ό,τι έχουμε δει, δεν ξαφνιάζουν μέχρι στιγμής τα αποτελέσματα των exit poll. Προηγείται ο Μακρόν, ακολουθεί η Λεπέν και στη συνέχεια ο Φιγιόν. Εάν και εφόσον χρειαστεί και έχουμε οτιδήποτε νεότερο, μας διακόπτει για να το μεταδώσουμε. Σε ευχαριστώ.